σας. Γεια σας. Είμαι ο Πάνος. Είσαι ο Πάνος, εντάξει. Είμαι η Αλίκη. Είσαι η Αλίκη και εγώ είμαι η Κατερίνα. Γυναικεία υπόθεση αυτή, ε. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι από. Λοιπόν, εγώ είμαι η Βαρβάρα. Εσύ είσαι η Βαρβάρα, ναι. Εγώ είμαι η Κρυσταλία. Εσύ είσαι η. Καλομήρα. Γεια σου, Καλομήρα, είμαι η Κατερίνα. Γεια σου. Καλομήρα, πόσο χρόνο είσαι. 11. Oh. Και σου λένε όλοι ότι δείχνει πιο μεγάλη. Ναι. Και εγώ έδειχνα, θα εξισορροπηθεί αυτό, μη σε νοιάζει μετά. Εσύ φοβάμαι ότι. Είσαι ο Φιλιππός. Ναι. Άκουσα που σε φωνάζαν έξω. Μου φαίνεσαι ο πιο σκληρός δημοσιογράφος εδώ μέσα, είσαι. Τι ξέρω. Κι εγώ το ίδιο. Δεν ξέρεις. Όχι. Αυτό νομίζω είναι το πιο δύσκολο, γιατί έτσι δείχνεις γλυκούλης και μετά τσουπ την πετάς τη δύσκολη την ερώτηση. Mm. Το έχω καταλάβει. Πάμε λοιπόν. Είμαι στη διάθεσή σας. Το κατάλαβα αυτό. Η αλήθεια είναι λίγο τα φώτα, λίγο εσείς που κάθεστε απέναντι. Και πιστεύω και λίγο σκληρή συνέντευξη, έτσι όπως σας βλέπω. Μπα, μια χαρά είμαι. Συνέντευξη ανάκριση. Α, μια χαρά. Χαλαρώστε. Να ηρεμήσω. Δεν πιστεύω ότι θα μου βγει το μαύρο από εδώ, είπαμε. Oh. Έτσι, καμιά κοκκινίλα, αλλά όχι μαύρη. Oh, εντάξει. Ναι. Η αλήθεια είναι δεν μου έχουν πάρει ποτέ συνέντευξη τόσο διαφορετική όσο αυτή που νομίζω ότι θα μου πάρετε εσείς. Έτσι αισθάνομαι. Ξέρουμε ότι δουλεύετε στο Δήμο της Αθήνας. Mm-hmm. Και συνεργάζεται με τον κύριο Μπακογιάννη. Okay. Είστε φίλοι με τον κύριο Μπακογιάννη. Είμαστε και τον γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έχω μία θεωρία, εγώ να σου πω την αλήθεια, ότι όταν δουλεύεις με έναν άνθρωπο πρέπει να υπερισχύει, και ειδικά σε τέτοιες θέσεις έτσι, που θέλουν ευθύνη, πρέπει να υπερισχύει το κομμάτι της δουλειάς. Αν δηλαδή έφευγα από το Δήμο και δεν ήμουνα πια, θα σου λέγω ότι θεωρώ ότι ένας από τους φίλους μου είναι ο Κώστας ο Μπακογιάννης. Σας είχε πει ότι ας πούμε πέρασε ωραία, γιατί είχε έρθει εδώ. Του είχαμε πάρει συνέντευξη. Το ξέρω. Από τις πρώτες συνέντευξεις που έχετε πάρει. Ναι, αμέ. Σας είπε ωραία λόγια για εδώ. Μου είπε απίθανα λόγια, την είχα δει κιόλας σε όλη τη συνέντευξη και πρέπει να σου πω ότι μ' άρεσε, επειδή δουλεύω μαζί του, όλο αυτό που του βγάλατε, γιατί νομίζω ότι όταν μιλάει με ανθρώπους που έχουν καθαρή σκέψη και δεν έχουν την πολιτική σκέψη της καθημερινότητας, γίνεται και εκείνος πολύ ήρεμος, χαλαρός, χαρούμενος, εκδηλωτικός και μ' άρεσε πολύ. Ops. Γιατί υπάρχει αντιδήμαρχος και δήμαρχος, αντί να υπάρχει μόνο δήμαρχος? Γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά στο Δημαρχείο και ται, παιδί μου, τάξη. Και μισό λεπτάκι. Κάποιος θα δίνει, θα λέει πώς θα γίνουν τα πράγματα, και κάποιοι θα πρέπει να τα κάνουν κιόλας, έτσι δεν είναι? Είναι τόσο πολλά τα πράγματα. Ξέρεις πόσο μεγάλη είναι η Αθήνα? Είναι τόσο μεγάλη που δεν φτάνει το μυαλό σου και έχει τόσο πολλά πράγματα να κάνεις. Παντού, άμα το σκεφτείς, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι ο αρχηγός και υπάρχει και η ομάδα η οποία δουλεύει και αυτή στο έργο, έτσι δεν είναι, άμα το σκεφτείς. Σας έχει λείψει ο καιρός που ήσασταν στην τηλεόραση? Κάποιες φορές μου λείπει, κάποιες φορές δεν μου λείπει. Να σου πω. Γιατί δεν θέλω να λέω και ψέματα. Λέμε στην τηλεόραση, όταν οι συνθήκες είναι και τα κάνεις τα πράγματα όπως θες, γιατί εγώ είχα τη χαρά να τα κάνω κατά κύριο λόγο με ανθρώπους που ήταν φίλοι, συνεργάτες, ένα ωραίο περιβάλλον κτλ. Πέρναγα ωραία, γιατί να σου πω. Ήμουνα, με ντύνανε, με βάφανε, φορούσα τα καλά μου και πεθανούν πάρα πολύ ωραία. Και επειδή δεν ήταν το μόνο πράγμα που έκανα, έκανα και την κανονική μου τη δουλειά. Το έβλεπα λίγο σαν χόμπι, λίγο σαν παιχνίδι, λίγο σαν... Όταν λέτε κανονική δουλειά, τι ήταν? Η επικοινωνία. Η δημόσια σχέση, η επικοινωνία. Έχετε σπουδάσει επικοινωνία? Έχω σπουδάσει ψυχολόγος και έχω εξειδικευτεί μετά στην ψυχολογία του πώς να δημιουργούμε μια εικόνα, που είναι η επικοινωνία, ναι. Τι θυμάστε πιο έντονα από την παιδική σας ηλικία? Θυμάμαι τα όφου πολλά πράγματα. Θυμάμαι τρομερές λεπτομέρειες. Θυμάμαι ότι το σπίτι στη Μυτιλίνη, γιατί εγώ μεγάλωσα μέχρι 6 χρονών στη Μυτιλίνη, αλλά μετά πήγαινα όλα τις διακοπές, Πάσχα, καλοκαίρια, παντού και πολλά Σαββατοκύριακα. Είχαμε ένα μεγάλο κήπο
Και μεγάλωσα πολύ μέσα στον κήπο και πολύ με τη γιαγιά μου και την αδελφή της γιαγιάς μου, που ασχολούνταν πάρα πολύ μαζί μου και παίζαμε ατελείωτα. Θυμάμαι και τη δασκάλα μου στο νηπιαγωγείο, την κυρία Πόλη, και θυμάμαι ότι και κάποτε, αυτό θα το αποκαλύψω πρώτη φορά, στο νηπιαγωγείο στη Μυτιλίνη, νομίζω ότι στο ψιλικατζίδικο δεν πλήρωσε ένα πακέτο καρυδάκια. Όχι, εντάξει, το θυμάμαι. Το έχω βάρος μέχρι τώρα. Όχι, Φίλιππε. Νομίζετε ότι δεν το πληρώσατε ή δεν το πληρώσατε? Όχι, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ, προσπαθώ τόσα χρόνια μετά λίγο να το μαλακώσω αυτό τώρα. Ρε παιδί μου, είχε πάρα πολύ κόσμο και κάτι και μου έδωσε δύο και νομίζω ότι της έδωσα δύο πακέτα και της έδωσα λεφτά για ένα. Τότε είχε δραχμές, δεν ξέρω τι να σου λέω τώρα τι είναι οι δραχμές. Και της έδωσα λεφτά για ένα και έφυγα και μετά θα είχα μεγάλες τύψεις. Ακόμα το έχω τύψεις, φαντάσου. Όταν ήσασταν μικρή. Ναι. Όλοι όμως όταν ήμασταν μικροί, εγώ όταν ήμουν πιο μικρή, θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Εσείς είχατε κάποιο τέτοιο όνειρο? Ήθελα να γίνω κτηνίατρος κάποια στιγμή. Γιατί είχα τρέλα με τα ζώα. Αλλά μετά αντελήφθη μεγαλώνοντας, το κτηνίατρο σημαίνει ότι πρέπει να γίνω γιατρός. Κατάλαβες, το οποίο δεν το είχα πολύ αυτό. Γιατί μετά ήμουνα σε άλλη κατεύθυνση. Είχα ένα πολύ δυνατό. Αλλά έπρεπε να ήμουν πάρα πολύ μικρή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να γίνω πολίτερ σε κατάστημα. Πήγαινα με τη μαμά μου να ψωνίσει κάτι. Και έκανα ολόκληρο περιφερόμουνα και έκανα ότι τα πουλάω και τα δείχνω και τα... Ξέρεις, και έχω βρει τον πελάτη και του εξηγώ τα καλά. Με έναν τρόπο μπορείς να πεις ότι κάτι τέτοιο έκανα. Απλώς δεν είμαι σε κατάσταση. Οι σχέσεις με τα ζώα ποια είναι? Νομίζω λατρείας. Εγώ τρελαίνομαι για τα ζώα. Τρελαίνομαι. Από παιδί τρελαινόμουν. Γιατί έχετε ονομάσει τη γάτα σας Μουτζουρίτσα? Δύο πράγματα. Τη βρήκα στη ρόδα του αυτοκίνητου. Ήταν σταματημένο το αυτοκίνητό μου κάτω από το σπίτι και πήγα να το πάρω το πρωί και βγαίνουν μία κυρία δίπλα από το φαρμακείο και μου λέει μη ξεκινήσετε, έχει ένα γατάκι. Και μπήκε ένα γατάκι, το ακούγαμε που έκλαινε. Λοιπόν, όταν το βγάλαμε, γιατί ήταν από τη μέσα μεριά και είχε κουρνιάσει και κοιμότανε, ήταν μουτζουρωμένο. Οπότε, δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, να σου πω την αλήθεια. Και είχε και όλα τα χρώματα. Είναι μαύρο, καφέ, άσπρο το πρόσωπό του. Τέλος πάντων, από τι μουτζουρωμένο? Άμα είναι μέσα στη ρόδα του αυτοκινήτου και εσύ να μπεις μέσα στη ρόδα, θα μουτζουρωθείς. Έχει μουτζούρα. Σκέψου το λίγο. Έχει λίγο το... Με έχει λίγο. Και μετά που το σκεφτόμουν, δεν έβρισκα. Και λέω, μου θυμίζει μουτζούρα, θα την πω μουτζουρίτσα. Ναι, μάθα ότι έχετε κι άλλο γάτι, γι' αυτό πώς το λένε τον άλλο? Μπούλι. Μπούλι, ναι. Παράξενο όνομα. Να σας πω το όνομα του σκύλου μου. Για πες. Popcorn. Και το ακούει? Ναι. Τι λες? Είναι άσπρος? Όχι. Τι, το popcorn είναι άσπρο? Όχι, αλλά είναι άσπρος, ξέρω, αλλά έχει πολλά χρώματα ο σκύλος μου και μοιάζει σαν καραμελωμένο. Α, το πας μακριά εσύ. Εντάξει, καραμελωμένο ποπκόρν. Τι σου είναι η νέα γενιά? Και εγώ το άκουσα και μου βγήκε τα μάτια απ' έξω. Βέβαια, εντάξει, περίεργο. Εντάξει, λοιπόν, αφού το ακούει, με μένα μου περισσεύει. Εντάξει, λοιπόν, εσύ έχεις ζωάκι? Όχι, δεν έχω. Έχω τρία αδέρφια όμως. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Είμαστε τρίδημα. Έχω γάλα δύο, είμαστε τρίδημα. Αγόρια, κορίτσια? Ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Wow. Και έχω κι άλλη μία πιο μικρή αδέρφια. Χαρά, είστε τέσσερα, παιδί μου. Παναγία, μπράβο, να ζωή να έχετε. Ευχαριστώ. Να γνωρίσω τη μαμά σου, να τη σφίξω το χέρι. Είναι μπράβο. Πας μου έξω. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να σας ρωτήσω, αν είχατε μια νεράιδα, ποια θα ήταν η επιθυμία που θα ζητήσετε από την νεράιδα αυτού? Για μένα, για τον εαυτό για μου. Για εσάς. Να μην σου πω. Ό,τι θέλετε εσείς. Ωραία. Θα ήθελα να αν είχα μια νεράιδα μπροστά μου, θα ήθελα να τη ζητήσω να μου δώσει λίγο περισσότερο χρόνο να κάνω κάποια πράγματα τα οποία έχασα πολύ χρόνο και δεν έκανα. Όταν λέτε χρόνο, τι εννοείτε? Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, καμιά φορά όταν μεγαλώνεις και περνάει ο καιρός και σκέφτεσαι ότι ήθελες να κάνεις πράγματα και ήταν τα όνειρά σου να κάνεις κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα πρόλαβες. Και να μην έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου ή να σε έχει πάει η ζωή κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, αν είχα μια νεράιδα που φαντάζομαι ότι είναι αρκετός κόσμος που θα το ήθελε, θα της έλεγα δώσ' μου λίγο, όχι πάρα πολύ, να γυρίσω να διορθώσω ίσως ένα-δύο πράγματα τα οποία
μπορεί και να τα έκανα λίγο διαφορετικά. Αν περιγράφω τον εαυτό σας με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Ναι, κοίτα τώρα ότι μιλάμε μεταξύ μας και δεν μπορώ να σας πω. Και πρώτον δεν μπορώ να σας πω ψέματα και δεύτερον δεν μπορώ να σας πω και πολύ, πολύ σκληρά πράγματα. Νομίζω ότι είμαι υπερβολική, συναισθηματική και νομίζω ότι είμαι και... όμορφη. Τελείωσε. Εδώ τελειώνει αυτή η συνέντευξη. Μετά από αυτό που άκουσες εσύ τώρα, που με αυτό... δόξα τω Θεώ. Να. Φίλιππε, το θέμα είναι ότι είσαι πολύ μικρός. Αλλά από μικρό, ακούς την αλήθεια. Πες το, βρε αγόρι μου, διότι αυτή τη στιγμή δεν τα ακούμε από τους μεγάλους. Όχι, θα σου έλεγα ότι είμαι καλοπροαίρετη. Θεωρώ, όλοι μας αρέσει να θεωρούμε τον εαυτό μας, αλλά εγώ το θεωρώ ότι είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Αλλά το υπερβολική το βάλα πρώτα, γιατί είμαι υπερβολική και λίγο νευρωτικιά σε κάποια πράγματα στη δουλειά. Αλλά μου πες τρεις και δεν σου λέω τέσσερις. Οπότε θα σου πω ένα κακό και δύο καλά. Με τι θα νευριάζατε πιο πολύ άμα ακούγατε κάτι, δεν ξέρω τι? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά επειδή νευριάζω πολύ συχνά, έχω πολλές εναλλακτικές να σου πω. Ξέρεις με τι νευριάζω πάρα πολύ? Όχι με τη διακού. Νευριάζω με αυτούς τους ανθρώπους που είναι αργοί. Βαριέμαι, ρε παιδί μου. Νευριάζω. Νευριάζω όταν κάποιος οδηγεί αργά στον δρόμο. Αργά, όχι προσεκτικά, αλλά ναι. Νευριάζω όταν κάποιος του λες κάτι και δεν καταλαβαίνει. Νευριάζω όταν πρέπει να εξηγήσω ένα πράγμα 2-3 φορές. Σε τέτοια πράγματα νευριάζω. Και να σου πω κάτι. Νευριάζω πάρα πολύ όταν οι φίλοι μου, οι πραγματικοί μου φίλοι, οι στενοί μου φίλοι, μου λένε ψέματα ή παραλείπουν να μου πουν κάτι. Εκεί νευριάζω πάρα πολύ. Θα θέλατε να ξανασχοληθείτε με την τηλεόραση? Θα σου πω ψέματα να σου πω όχι. Θα ήθελα, αλλά να είναι τα πράγματα έτσι όπως τα θέλω γύρω-γύρω φτιαγμένα. Δηλαδή, ιδανικά, με τους ανθρώπους που θέλω μαζί, τις ώρες που με βολεύει εμένα. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Αλλά ναι, εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά όσες φορές ήμουν στην τηλεόραση. Δηλαδή, περνούσα καλά. Πολύ. Είχα ωραίους φίλους μαζί και συνεργάτες και περνούσα καλά. Είστε ιδανική για την τηλεόραση. Wow. Καλά, σήμερα έχω πάρει πολλά. Συμφωνώ. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι όμως. Συμφωνείτε λοιπόν. Το λέτε λοιπόν και ως δημοσιογράφοι και ως τηλεθεάτρες. Γιατί όμως? Εγώ το λέω. Ναι, γιατί... και πες. Το λέω γιατί ξέρω ότι σας άρεσε παλιά και άμα σας άρεσε παλιά, θα σας άρεσε και τώρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, σε πάρα πολύ κόσμο μου αρέσει να κάνει τηλεόραση, αλλά δεν είναι ιδανικός. Όχι. Είστε. Α, εντάξει. Σήμερα, παιδιά, θα ξανάρθω εδώ, γιατί μου λέτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και καλά, εγώ πέσει είμαι ιδανική για την τηλεόραση. Εσείς τι θέλετε να κάνετε γενικά? Στρατηγός. Τι στρατηγός? Στρατηγός με στολή. Ναι. Στρατηγός. Ναι. Άρα δηλαδή άμα... εγώ κουμάτω μέσα στο σπίτι μου και μου πάει κανένας άλλος. Μπορώ να σε πάρω κάποια μέρα στη δουλειά να βάλεις τάξη? Να έρθω κι εγώ. Καλά, εσύ θα έρθεις έτσι κι αλλιώς. Εσύ τι θα κάνεις όμως? Εγώ θέλω να κάνω το modeling. Τέλειο. Να δίνω φαγητά σε άλλους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Και μου είχα θυμηθεί το τρίτο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή μου τα δύο πρώτα είναι πολύ ωραία. Γιατί φαντάζομαι ότι εδώ βλέπετε και ακούτε και γνωρίζετε και πολλά επαγγέλματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και μπορεί να είναι και πράγματα... και ανθρώπους με διάφορα προβλήματα, δηλαδή. Ναι. Σωστό, που δεν θα τα είχατε σκεφτεί ίσως στο παρελθόν, ναι, ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε, έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ ξέρεις τι νομίζω. Τι? Νομίζω ότι... ότι εσείς μαθαίνετε πράγματα από εμάς. Νομίζω επειδή είδα σχεδόν, δεν μπορώ να πω όλες, αλλά νομίζω ότι είδα σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις και επειδή πραγματικά μου έχουν πάρει πολλές συνεντεύξεις, αλλά αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει ώρες και ας μας φωνάζει τώρα η αρχισυντάκτρια, νομίζω ότι εμείς μαθαίνουμε πολλά που καθόμαστε από εδώ. Πράγματα που ξέρεις καμιά φορά, μεγαλώνοντας, τα ξεχνάμε. Και καλό είναι να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που να μας τα θυμίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ σήμερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε νομίζω. Ναι.